Président, κύριε Πρόεδρε, messieurs les présidents de commission, mesdames et messieurs les députés, et chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous à nouveau aujourd'hui. J'ai eu la chance de me rendre à plusieurs reprises. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη χώρα σας πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και ως Υπουργός Οικονομικών της χώρας μου, της Γαλλίας, αλλά και ως Επίτροπος που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα και ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ελλάδα στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Στο Eurogroup δουλεύουμε εδώ και 3 χρόνια πλάι-πλάι, εγώ και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσακαλώτος. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη χώρα σας, την οποία αγαπώ πολύ, και οι πολλές επισκέψεις μου δείχνουν όχι μόνο την αγάπη που τρέφω για τη χώρα σας, αλλά και τις δυσκολίες που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Η σημερινή επίσκεψη όμως έχει εξέχουσα σημασία, γιατί λαμβάνει η χώρα σε ένα σημείο καμπής και για την Ελλάδα και για τη ζώνη του ευρώ. Δεν είναι κατά τύχη το γεγονός ότι οι προλαλήσαντες, οι τρεις πρόεδροι, χρησιμοποίησαν τα ίδια λόγια. Ανοίγει νέο κεφάλαιο, γυρνάμε σελίδα, ξεκινάμε ένα νέο δρόμο. Μετά από 8 πολύ μακρά και δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, την οικονομική και την πολιτική στην Ευρώπη και επιστρέφει στην αυτονομία, στην αυτόνομη ύπαρξη στις αγορές. Το τέλος του προγράμματος για την Ελλάδα είναι μια κρίσιμη στιγμή για το έθνος σας, το οποίο ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Έχουμε τον Αύγουστο την επίσημη ημερομηνία εξόδου από το πρόγραμμα. Και εν τω μεταξύ οφείλουμε να προετοιμάσουμε και το προετοιμάζουμε. Ήδη συναντήθηκα και με τον Ευκλήδη πριν από λίγο, προλίγου, για τη μεταβατική περίοδο προς το μέλλον. Όλα αυτά θα γίνουν με γαλήνη, με νυφαλιότητα, με βούληση να προχωρήσουμε μαζί. Ξέρω ότι αυτά τα 8 χρόνια ήταν απίστευτα δύσκολα για τον ελληνικό λαό και κυρίως για τη μεσαία τάξη και για τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η ιστορία της κρίσης έχει να κάνει με δισεκατομμύρια, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια που έχουν δανειστεί στην Ελλάδα, 240 δις στο πλαίσιο των 3 προγραμμάτων σταθερότητας, 30 δις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι μια ιστορία λοιπόν με δεκάδες και εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αλλά είναι και μια ιστορία με το 1,5 εκατομμύριο και πλέον Ελλήνων που έχουν βιώσει τρομακτική λιτότητα. Για να μην μιλήσω για τα 10 εκατομμύρια του συνόλου του πληθυσμού. Συνταξιούχοι είδαν τις συντάξεις τους να περικόπτονται. Εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους. Οι οικογένειες αναγκάστηκαν να χάσουν το σπίτι τους. Νέοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, ψάχνοντας ελπίδα για ένα καλύτερο, πιο επίοικες στο μέλλον αλλού σε άλλες χώρες. Μιλούμε για εμπόρους, για καταστηματάρχες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους. Με αυτές τις σκέψεις οφείλουμε να ατενίσουμε το μέλλον, να προβληματιστούμε για το μέλλον για να είναι καλύτερο, για να είναι πιο δίκαιη η κοινωνία και πιο ισχυρή η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ. Δεν ήταν ποτέ εύκολο και απλό να πάρθουν οι αποφάσεις που πήρατε εσείς, και ξέρω με πόσο μεγάλη πίεση χρειάστηκε να δουλέψει αυτό το κοινοβούλιο. 450 μεταρρυθμίσεις ψηφίσατε μόνο στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος στήριξης. Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάστηκε να εφαρμόσει και να υιοθετήσει τέτοια μέτρα. Και εγώ ήμουν πάντα ανέκαθεν έτοιμα ευήκο όταν σε σχέση με τις θυσίες και του ελληνικού λαού και τις πράξεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Ήμουν ανέκαθεν σύμμαχός σας για να υπερασπιστώ και τα ελληνικά συμφέροντα και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να αντιταχθώ στο βαθμό του δυνατού στις υπερβολές της λιτότητας και σε αυτούς που ήθελαν να υπάρξει στο παρελθόν μια τιμωριατική δράση. Παρόλο που ποτέ δεν πίστεψα ότι το Brexit ήταν πιθανότητα ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τη ζώνη του ευρώ. Το Brexit θα σήμαινε το τέλος της ζώνης του ευρώ, αλλά θα σήμαινε επίσης και ακόμα χειρότερη λιτότητα για την Ελλάδα. Και γι' αυτό ανέκαθεν έδωσα σκληρή μάχη για να αποφευθεί αυτό το καταστροφικό περιεχόμενο.
και έδωσα μάχη για να συμπεριληφθεί και κοινωνική διάσταση στο τρίτο πρόγραμμα, στο τρίτο μνημόνιο, όπου είχαμε, για παράδειγμα, ασφαλιστική πλήρη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες και για τον ανασφάλιστο πληθυσμό, μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα ανέκαθεν δήλωσε και δήλωνε την προσήλωσή της προς τη ζώνη του ευρώ. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα υπήρξε διαζύγιο, ότι θα μπορούσε να υπάρξει διαζύγιο, και θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στο θάρρος και στο κουράγιο του ελληνικού λαού, αλλά και στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο διαδοχικά και με διαδοχικές πλειοψηφίες διατήρησε τις μεταρρυθμίσεις δύσκολες αλλά και αναγκαίες, και τις διατήρησε αυτές για τη διατήρηση την ευρωπαϊκή του προσήλωση. Είναι μια νίκη το τέλος του προγράμματος και για τον ελληνικό λαό, για το ελληνικό έθνος, αλλά και για τη ζώνη του ευρώ. Αποδείξαμε όλοι μαζί, και εσείς και εμείς, ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε πιο ενωμένοι. Όταν είμαστε πιο ενωμένοι, είμαστε πιο δυνατοί, παρότι όταν είμαστε διαιρεμένοι. Και πρέπει όλοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Όταν όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, τότε έχουμε αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη. Και έτσι προχωράει η Ευρώπη. Προσπαθήσαμε και μπορέσαμε να στηριχθούμε και στον ένα πυλώνα και στον άλλον. Μερικές φορές μπορεί να υπερβάλαμε στον ένα πυλώνα της ανάληψης των ευθυνών και να καθυστερήσαμε λίγο στον τομέα της αλληλεγγύης. Ενίοτε συνέβη και το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που δόθηκαν στην Ελλάδα ήταν αστρονομικά και η Ελλάδα υιοθέτησε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων διαρθρωτικών άνευ προηγουμένου για να εξυγχρονίσει, για παράδειγμα, τη δημόσια διοίκησή της, μεταξύ άλλων, κάτι το οποίο ήταν απολύτως απαραίτητο. Δεν προκάλεσε η λιτότητα την κρίση. Επειδή υπήρξε κρίση, χρειάστηκε και αναγκάστηκε η χώρα να εξυγχρονιστεί. Ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια χώρα δεν κατάφερε να μεταρρυθμιστεί τόσο γρήγορα και σε τόσο μεγάλο βάθος όσο η δικιά σας, όσο η Ελλάδα. Παρόλο που μένει πολλής δρόμος να καλυφθεί και μένουν πολλά να γίνουν, και σας ενθαρρύνω ένθερμα και για τη συνέχεια. 8 χρόνια μετά, λοιπόν, η προσπάθεια αυτή φέρνει καρπούς και η Ελλάδα βλέπει το φως στην άκρη του τούνελ, βλέπει την έξοδο από τη σύραγγα αυτή. Έχετε οικονομική ανάκαμψη και όλοι οι οικονομικοί δείκτες το επιβεβαιώνουν αυτό. Μετά από μακρά περίοδο ύφεσης, έχουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα 1,4% το 2017. Αυτό θα είναι ακόμα περισσότερο για το 2018. Προβλέπουμε 1,9% και ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό. Αυτό πιστεύουμε ότι θα αγγίξει και το 3% το 2019. Έχουμε λοιπόν επιστροφή στην ανάπτυξη και θεαματικές ήταν οι επιδόσεις ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή. Είχατε 15% δημοσιονομικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό πριν στην αρχή των προγραμμάτων. Και τώρα έχετε πρωτογενές πλεόνασμα εξαιρετικά μεγάλο και ίσως κελισμένο προϋπολογισμό. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα, μπορούν να δώσουν νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία. Το ποσοστό της ανεργίας είναι πραγματικά αφόρητο, γύρω στο 20%, όμως ήταν και 27% και έχει μειωθεί. Είναι υψηλό, αλλά έχουμε μια δυναμική μείωση πολύ σημαντική. Βαίνει μειούμενο και όλο και περισσότεροι Έλληνες ξαναβρίσκουν δουλειά και πρέπει αυτή την προσπάθεια να την εντείνουμε έτι περαιτέρω. Πιστεύω ότι η χώρα ξαναγίνεται ελκυστική. Στη Γαλλία υπάρχει ένα περιοδικό, το οποίο είναι το Le Point, οικονομικό περιοδικό, οικονομική επιθεώρηση, και την περασμένη εβδομάδα είχε αφιέρωμα 40 σελίδων για την αναγέννηση της Ελλάδας και θα ήθελα να το διαβάσετε, την οικονομική επιθεώρηση Le Point, τη γαλλική. Περιμένετε 32 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα φέτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Επομένως, η πρόοδος είναι εμφανής, απτή. Τούτο λεχθέντων. Γνωρίζω ότι η απόσταση που μένει να καλυφθεί είναι μεγάλη και πρέπει να συνεχίσουμε όλοι έτσι ώστε η δυναμική αυτή να μπορέσει να ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού και όλη την ελληνική επικράτεια. Και αυτός ήταν και ο στόχος της συμφωνίας που επιτεύχθη στις 21 Ιουνίου. Έρχομαι λοιπόν σήμερα για να σας παρουσιάσω τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στο Eurogroup. Θέλω να σας συγχαρώ καταρχάς για την υιοθέτηση των τελευταίων απαραίτητων μεταρρυθμίσεων εντός των προθεσμιών. Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της και αυτό ήταν αποφασιστικό στις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους
τους εταίρους. Κανείς δεν μπορούσε πλέον να αμφισβητήσει το λόγο σας, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αποφασιστικότητά σας. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική την οποία παρουσιάσατε ήταν απολύτως πιστική και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κράτη-μέλη, και άρα οι πιστωτές χρειάστηκε να αναλάβουν την τελική ευθύνη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος στο Eurogroup ξανακέρδισε την αξιοπιστία και τον σεβασμό όλων, ένα σεβασμό και αξιοπιστία που αξίζει να έχει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, και ο Ευκλήδη Τσακαλώτος το κατάφερε και τον ευχαριστώ θερμά. Πολύ σημαντική ήταν η συμφωνία για τη μείωση του χρέους. Πιστεύω ειλικρινά ότι η συμφωνία αυτή στάθηκε στο ύψος των φιλοδοξιών και των αναγκών μας. Η συμφωνία αυτή προσφέρει απαραίτητο περιθώριο ελιγμών στην Ελλάδα για να συνεχίζει να ανταπεξέρχεται και να αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυσκολίες και προκλήσεις, να καταπολεμά την ενεργία, να καταπολεμά τις ανισότητες. Είναι απαραίτητη αυτή η συμφωνία για το χρέος, για να καθησυχαστούν οι επενδυτές και να διευκολυνθεί η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές στις σωστές, στις καλές συνθήκες, δηλαδή με χαμηλά επιτόκια. Και για να στηρίξουμε την Ελλάδα στην ελάφρυνση του χρέους, η συμφωνία περιλαμβάνει δύο μέτρα εξαιρετικά καθοριστικά, κάπως τεχνικά, συγχωρήστε με γι' αυτό. Μεταφέρονται σε δεκαετή περίοδο. Έχουμε μια παράταση μέχρι το 2033 της υποχρέωσης για την πληρωμή των τόκων σε σχέση με το EFSF. Μεταξύ άλλων, είναι μέτρα αυτά τα οποία θα κάνουν εξοικονόμηση 42 δις ευρώ για τα τοκοχρεωλήσια, για την εξυπηρέτηση του χρέους για τα επόμενα χρόνια. Όλο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επιστρέφουν στα ελληνικά ταμεία τα κέρδη που οι κεντρικές τράπεζες είχαν των χωρών της ζώνης του ευρώ, είχαν από το ελληνικό χρέος. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από το ελληνικό χρέος θα επιστραφούν στον ελληνικό λαό, και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να απαλύνουμε την οδύνη που έχει βιώσει ο ελληνικός λαός, και είναι και μια επίδειξη αλληλεγγύης από πλευράς Ευρώπης προς την Ελλάδα. Παράλληλα, θα τηρούμε αυτό το δίπολο αλληλεγγύη ευθύνη και θα μεριμνούμε έτσι ώστε όλοι να τηρούν τις δεσμεύσεις τους και η ελληνική πλευρά. Το να μειωθεί το δημόσιο χρέος κάτω από το συμβολικό ποσοστό του 100% του ΑΕΠ μέχρι το 2060 είναι κάτι που θα φέρνει επιπρόσθετα έσοδα της τάξης των κάποιων δις κάθε χρόνο. Μπορεί πολιτικά και τεχνικά να ήταν αδύνατο να είχαμε αναδιάρθρωση, όμως η Ελλάδα δεν θα πληρώσει τόκους για τα δάνεια πριν από το 2033. Έχουμε 10 χρόνια ανάπαυλας και δεν θα κάνουμε για 15 περίπου χρόνια ανάπαυλας, και δεν θα κοιμηθούμε αυτά τα 15 χρόνια. Αντιθέτως, θα δράσουμε για να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, για να επιτύχουμε την οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Είναι μια χειρονομία αυτή η 15ετής παράταση, η 15ετής, αν θέλετε, απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τόκων, που θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη ελάφρυνση και σε πολύ σημαντικές πολιτικές. Η μόνη στρατηγική για να έχει η Ελλάδα βιώσιμο χρέος που το έχει κατακτήσει είναι η ανάπτυξη. Αυτό είναι το πνεύμα της συμφωνίας. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τη συμφωνία. Ξαναδίνουμε περιθώριο ελιγμών στην Ελλάδα για να ξανακερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης και να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο ύφεσης αύξησης χρέους που οδηγεί σε αύξηση της ύφεσης και ούτω καθεξής. Μιλούμε για μια νέα σελίδα που γυρνάμε στην ελληνική ιστορία. Και έχει έρθει πλέον αυτή η ώρα. Και εγώ έχω υπάρξει κοινοβουλευτικός, ήμουν και ευρωβουλευτής και βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας μου της Γαλλίας για 20 χρόνια. Πρέπει η Ελλάδα να ξαναβρει τα δικαιώματά της και την ξαναβρίσκει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει το στίγμα, αν θέλετε, εντός αγωγικών του προγράμματος στήριξης. Έχει έρθει πλέον η ώρα η Ελλάδα να είναι μια νορμάλ χώρα, μια κανονική φυσιολογική χώρα στη ζώνη του ευρώ. Είχαμε υπουργό παιδείας τον μεγάλο συγγραφέα, τον Αντρέ Μαλρό, ο οποίος έχει μιλήσει εδώ στη δεκαετία του 50 στην Ελληνική Βουλή και έχει μιλήσει για το λαό της ελευθερίας που είναι οι Έλληνες. Εσείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα έχετε πλέον την ευθύνη με νυφαλιότητα αλλά και με πυγμή να δημιουργήσετε το μέλλον για τον ελληνικό λαό και να
να παγιώσετε τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, γιατί παραμένει κάποια απόσταση να καλυφθεί. Το πεπρωμένο όμως είναι πλέον στα δικά σας χέρια, η μοίρα της Ελλάδας είναι στα δικά σας χέρια και σας καλώ να είστε σόφρονες, να είστε επιφυλακτικοί, όχι γιατί έχουμε φετίχ με τη λιτότητα, αλλά γιατί πρέπει να αποφύγουμε η Ελλάδα όπως κάθε χώρα να παραστρατήσει και να ξαναβρεθεί αντιμέτωπη ξανά με προβλήματα. Γιατί όταν υπάρχει κρίση και όταν ξεσπάει κρίση, η μεσαία τάξη υποφέρει τα μάλα. Εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε τις δικές σας ευθύνες. Εσείς θα οδηγήσετε την Ελλάδα προς το μέλλον και εσείς που αποφασίσατε να ψηφίσετε και να εφαρμόσετε μεταρρυθμίσεις και που θα το κάνετε και τα επόμενα χρόνια, σας καλώ να το κάνετε αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες αυτές για να βγείτε ακόμα πιο δυνατή και ισχυρή από αυτή τη δοκιμασία. Η Ελλάδα στέκεται στα δυο της πόδια και περπατάει αυτόνομα και ανεξάρτητα στα δυο της πόδια. Δεν έχει όμως μόνη της την ευθύνη, έχει και την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταθεί στο πλάι των Ελλήνων καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Τι σημαίνει κανονικότητα? Σημαίνει ότι η Ελλάδα θα υιοθετήσει όλες τις συνήθεις και φυσιολογικές διαδικασίες της ζώνης του ευρώ που ισχύουν για τη Γαλλία, για τη Γερμανία, για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όπως και η Γαλλία, όπως και η Γερμανία, η Ελλάδα θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό της και θα πρέπει να είναι υπεύθυνος εταίρος και να υιοθετήσει τη διαδικασία εποπτείας που ισχύει για όλα τα κράτη που είναι μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτό η διαδικασία ονομάζεται Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με τον Ευκλήδη ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσουμε το σχέδιο προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο. Με κοινούς κανόνες, το σχέδιο αυτό προϋπολογισμού θα υπόκειται σε κανόνες που ισχύουν για κάθε χώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κομίσει τεχνική και άλλη βοήθεια για τις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις ή για τις μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και θα έχουμε συγχρηματοδότηση 100% μέχρι τα τέλη του 2020. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και στο πεδίο των μεταναστευτικών ροών, γιατί αυτή η κρίση μεταναστευτική σας έδωσε την ευκαιρία να δείξετε σε ολόκληρο τον κόσμο τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη σας. Εμείς βλέπουμε ότι είναι μάστιγα της εσωστρέφειας αυτό το οποίο απειλεί την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που ενίοτε κάποιοι θέλουν να την κάνουν να κλειστεί στον εαυτό της. Η διαδικασία στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο χρονοβόρα από ό,τι στις άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει στερηθεί την πρόσβαση στις αγορές για περισσότερο χρόνο από ό,τι άλλες χώρες και το χρέος σας παραμένει πιο υψηλό από ό,τι οι άλλες χώρες. Και γι' αυτό μαζί αποφασίσαμε να έχουμε μια μεταμνημονιακή εποπτεία, κάτι το οποίο ισχύει και για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία και για την Κύπρο, μια εποπτεία προσαρμοσμένη. Και θέλουμε να το κάνουμε για να καθησυχάσουμε τους επενδυτές, για να διευκολύνουμε την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές τους επόμενους μήνες. Και το λέω όμως δημόσια. Δεν είναι τέταρτο μνημόνιο, δεν είναι τέταρτο πρόγραμμα αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν θα ξανάρθει η Τρόικα εδώ. Παρ' όλα αυτά, μαζί από κοινού θα μεριμνούμε έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί στα προηγούμενα προγράμματα ολοκληρώνονται. Για παράδειγμα, να τελειώσει το κτηματολόγιο το 2021. Είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, να οριστικοποιηθεί η διαδικασία με ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις. Και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία έχετε υιοθετήσει για οικονομικής φύσεως σε σχέση με τα 15 δις. Είναι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα κάνει την εποπτεία, η οποία είναι σύμμαχός σας και μπορείτε να βασιστείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σύμμαχός σας για να συνεχίσετε στον δρόμο στον οποίο πορεύεστε. Για να ολοκληρώσω κάπου εδώ την παρέμβασή μου.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην αξιοπρέπεια και στη δύναμη του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα δεν είναι μάστιγα, δεν είναι βάρος, δεν είναι πρόβλημα για την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι τύχη και ευκαιρία για την Ευρώπη, όπως και η Ευρώπη είναι τύχη και ευκαιρία για την Ελλάδα. Στη χώρα σας γεννήθηκε η ιδέα της Ευρώπης. Η χώρα σας είναι το λίκνο της δημοκρατίας. Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και το ευρώ χωρίς την Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο αδύναμη. Και η Ελλάδα χωρίς το ευρώ θα ήταν και εκείνη πολύ πιο φτωχή. Είστε πλούτος για την Ένωσή μας. Η Ελλάδα είναι ανεκτίμητος πλούτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι γιατί ξεκινά μια νέα ευρωπαϊκή περίοδος για την Ελλάδα. Μια περίοδο κατά την οποία θα βλέπετε την Ευρώπη όχι πια ως ένα εργαλείο κυρώσεων και καταναγκασμού, αλλά ως ένα κοινό πεπρωμένο, διότι η μοίρα σας, το πεπρωμένο σας, τις επόμενες δεκαετίες θα είναι αναντήρητα και αναμφισβήτητα ευρωπαϊκής προσήλωσης. Θα ξαναγράψουμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο και μπορείτε να βασιστείτε απολύτως στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη δική μου προσωπική στήριξη. Ευχαριστώ πολύ.